να κλείσουν τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κοροναϊού ζητούν οι ιδιοκτήτες τους, καθώς πέρα από τη μεγάλη μείωση της ζήτησης των υπηρεσιών τους, θέτουν και ζητήματα ασφάλειας της δημόσιας υγείας. Η ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων, Μοτοσυκλετών, ως ο Πανελλήνιος Αντιπροσωπευτικός Φορέας των Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης των Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων, Μοτοσυκλετών και Μηχανών Θαλάσσης, θεωρεί ότι τα συνεργεία οχημάτων δεν θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα σχετικά μέτρα αναστολής λειτουργίας για την προστασία της υγείας των ιδιοκτητών, εργαζομένων αλλά και των πελατών τους. Τη θέση αυτή συμμερίζεται και το τοπικό σωματείο μηχανοτεχνητών, φανοποιών και συναφών επαγγελμάτων που αριθμεί πάνω από 200 επιχειρήσεις στα Γιάννενα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Χρήστος Μπάης. Ο κ. Μπάης εξέφρασε την ανησυχία του κλάδου πως η εξαίρεσή του από τα μέτρα θα σημάνει και εξαίρεσή του από οποιαδήποτε μέτρα στήριξης. Σύμφωνα με το επώνυμο που απέστειλε στα αρμόδια Υπουργεία η Ομοσπονδία, το αυτοκίνητο όχημα αποτελεί πρωτίστως φορέα μολύνσεως λόγω του κλειστού εσωτερικού χώρου, θαλάμου επιβατών και την είσοδο, παραμονή και έξοδο των χρηστών σε αυτό. Επίσης, τα συνεργεία οχημάτων αποτελούν χώρους μεγάλης συνάθρησης του κοινού, δεδομένου ότι πολλές μικροεπισκευές και έλεγχοι γίνονται παρουσία των ιδιοκτητών κατόχων των οχημάτων. Επιπλέον, με δεδομένο το κλείσιμο των καταστημάτων πώλησης ανταλλακτικών, τα συνεργεία δεν μπορούν να εφοδιαστούν με ανταλλακτικά, οπότε η διατήρηση της λειτουργίας τους θέτει άνευ λόγου σε κίνδυνο την υγεία των εκμεταλλευτών των συνεργείων, των εργαζομένων και των πελατών. Ναι, βεβαίως αυτό γίνεται, γιατί όταν κάποιος μπορεί να είναι έστω και λίγο φορέας, ό,τι και να είναι, μιας απλής γρήπης, όταν θα μπεις μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μπορείς να το κάνεις πλήρης απολύμανση. Για να πεις ότι μπαίνω άνετα στο αυτοκίνητο και δεν έχω κανένα πρόβλημα, όσα μέτρα και να πάρεις. Είναι ένας κλειστός χώρος το αυτοκίνητο ειδικά. Και πολύ δύσκολο να καθαριστεί αυτό που είπατε. Βεβαίως. Οπότε είστε από εκείνα τα επαγγέλματα που ζητούν από μόνοι τους να κλείσουν, να πάρει η απόφαση το Υπουργείο για να μπείτε κι εσείς σε αυτή την κατηγορία των καταστημάτων που κλείνουν τις δραστηριότητές τους. Και τη στιγμή που ερχόμαστε και σε επαφή με κόσμο, όταν θα μιλήσεις με έναν κόσμο, σίγουρα τα μέτρα προφύλαξης βέβαια θα μπορείς να διώξεις τον άνθρωπο μακριά, αλλά ό,τι και να κάνεις, πάλι θα πρέπει να έρθεις σε επαφή για να σου εξηγήσει. Ποια είναι η εικόνα, η κατάσταση που βιώνετε κι εσείς ως επαγγελματίες αυτές τις μέρες? Η εικόνα είναι ότι τα μαγαζιά μας αρχίζουν και νεκρώνουν. Ο κόσμος φοβάται και είναι λογικό ότι φοβάται, και γενικώς τα μαγαζιά αρχίζουν και νεκρώνουν. Δεν έχει δουλειά. Αν ζητάμε μέτρα στήριξης, γιατί σίγουρα τον υπάλληλο τι θα τον κάνεις? Θα πρέπει και αυτός να πληρωθεί, να πάρει τα μεροκάματά του. Θα πάρει την άδεια του. Πώς θα πάρει την άδεια? Θα πρέπει να τον πληρώσει ο εργοδότης. Όταν δεν θα δουλέψει ο εργοδότης, θα μπορέσει να τον πληρώσει? Όταν δεν θα έχει λεφτά, θα μπορέσει να πληρώσει τον υπάλληλο? Όχι, βέβαια. Και όχι μόνο αυτά, είναι ένα σωρό μέτρα που έχουμε ζητήσει. Υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ενοικιασμένα μαγαζιά. Δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν ούτε τα ενίκια. Και είναι μια αλυσίδα όλο αυτό το πράγμα.